Κύριε Πρόεδρε του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Φλόρινας, Μιχάλη Χάτσιο. Κύριε Πρόεδρε του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου Δήμου Φλόρινας, Ηλία Δημήτρη. Κυρία Προϊσταμένη του Νομικού Προσώπου Ελένη Κορτζίλα. Αγαπητοί προσκεκλημένοι, κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε και σας ευχαριστούμε που τιμάτε με την παρουσία σας στην εκδήλωσή μας. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να καλέσω τον κύριο Ηλιάδη για ένα χαιρετισμό. Καλησπέρα σε όλες, σε όλους. Εγώ θα ήθελα να πω μόνο ευχές. Καλά Χριστούγεννα, καλή Πρωτοχρονιά, χρόνια πολλά. Ήθελα να καταθέσω αυτό που εισέπραξε αυτές τις τελευταίες δύο βραδιές και τη σημερινή τρεις και να πω ότι πραγματικά στα ΚΔΑΚ τελικά γίνεται μεγάλη δουλειά και πολλή δουλειά και ποιοτική δουλειά. Συγχαίρω εκ των προτέρων τα κορίτσια που εργάστηκαν για να απολαύσουμε εμείς σήμερα αυτά τα αγγελούδια. Εύχομαι καλή επιτυχία που τη θεωρώ δεδομένη. Και θέλω να πω ότι εμείς θα στηρίξουμε αυτή την προσπάθεια με όποιο τρόπο μπορούμε, αλλά χρειαστεί να υπερβούμε ακόμα και αυτόν τον τρόπο. Χρόνια πολλά και πάλι, καλή επιτυχία και εύχομαι ο καινούριος χρόνος να δώσει σε όλους σας αυτό που το οποίο του λείπει. Να είστε καλά. Βουλευτής Γιάννης Αντωνιάδης δεν μπόρεσε να παρευρεθεί σήμερα και μας έστειλε τον εξής χαιρετισμό. Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, ευχαριστώ θερμά για την πρόσκλησή σας να παρευρεθώ στη χριστουγεννιάτικη γιορτή που διοργανώνεται. Δυστυχώς, ανηλυμένες υποχρεώσεις και απουσία μου από τη Φλόρινα δεν μου επιτρέπουν να παραστώ. Εκφράζω τα θερμά μου συγχαρητήρια στο Δήμο Φλόρινας, στις εκπαιδεύτριες και στα παιδιά του Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών του Πειραματικού Σχολείου Φλόρινας, καθώς και σε όλους τους επώνυμους και ανώνυμους συντελεστές της χριστουγεννιάτικης γιορτής με τίτλο «Φων κουραβιές εναντίον κόμισας μελομακάρονας». Δράσεις όπως η σημερινή ενθαρρύνουν την καλλιτεχνική δημιουργία των παιδιών και βοηθούν στην ενδυνάμωση της πολιτιστικής μας ταυτότητας. Χαιρετίζω τους εκλεκτούς προσκεκλημένους σας και εύχομαι ολόψυχα καλή επιτυχία στην εκδήλωσή σας. Επίσης εύχομαι καλές γιορτές και καλά Χριστούγεννα με υγεία και χαρά σε όλους. Ευτυχισμένο, υγιές και δημιουργικό το 2020. Γιάννης Αντωνιάδης. Το ΚΔΑ Πειραματικού Σχολείου, με αφορμή τη μεγαλύτερη γιορτή της Χριστιανοσύνης, παρουσιάζει σήμερα τη θεατρική παράσταση με τίτλο «Ο Φων Κουραπιές και η Κόμισα Μελομακάρονη» του συγγραφέα Κυριάκου Χαρίτου στη διασκευή του ΚΔΑ. Το μίσος και ο φθόνος είναι τα κυρίαρχα συναισθήματα που χωρίζουν τους δύο πρωταγωνιστές της ιστορίας, το Φων Κουραβιέ και την Κόμισα Μελομακάρονη. Κάθε χρόνο τέτοια εποχή, οι δύο αρχηγοί οργανώνουν το στρατό τους και διασταυρώνουν τα ξύφη τους στις βιστρίνες των ζωχαροπλαστείων, διεκδικώντας τα πρωτεία στις προτιμήσεις μικρών και μεγάλων. Καμία παρέμβαση από τους διπλωμάτες, μπακλαβάτι, σιρό, πασά και δίπλα-δίπλα δεν φέρνει αποτέλεσμα. Οι μονομάχοι αρνούνται να καθίσουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Για μια ακόμη χρονιά ξεχύνονται με πολεμικές ιαχές στον δρόμο προς τα ζαχαροπλαστεία. Μια σφοδρή χιονοθύελα όμως ξεσπάει και σκεπάζει τα πάντα με χιόνι, με αποτέλεσμα οι δύο αντίπαλοι να χαθούν σε ένα μεγάλο δάσος. Ο δρόμος της επιστροφής τους είναι αβέβαιος. Ο Κουραβιές και το Μελομακάρονο αναγκάζονται να συμμαχήσουν για το κοινό καλό. Πώς όμως θα ξεπεράσουν τα ανυπέρβλητα εμπόδια, το βαθύ σκοτάδι, το τσουχτερό κρύο, το φουσκωμένο ποτάμι και το λιβάδι με τα τριαντάφυλλα με τα μεγάλα αγκάθια. Κάθε πλάσμα του δάσους που προσφέρεται να τους βοηθήσει τους ζητάει και κάτι, μια μικρή θυσία. Θα σωθούν άραγε, και αν ναι, με τι κόστος. Θα βγουν χαμένοι, κερδισμένοι. Αυτό είναι σχετικό, μοιάζει να απαντάει ο συγγραφέας. Χάνοντας κάτι από αυτά που εσύ νομίζεις ότι σε κάνουν ξεχωριστό και σπουδαίο, πλησιάζεις ένα βήμα πιο κοντά στον αληθινό σου εαυτό. Και αν καταλήξεις να χάσεις όλα όσα απαρτίζουν την αστραφτερή πανοπλία της κοινωνικής σου ταυτότητας, αν μείνεις γυμνός από τα στολίδια σου, τότε τι απομένει από σένα, το τίποτα ή η ουσία του εαυτού σου. Μάλλον η ουσία που είναι αυτή που σε φέρνει και κοντά στους άλλους. Ένα κομμάτι ζύμη τελικά απομένει. Μοιάζει με την πρώτη ύλη των πρωτόπλαστων. Ο Φων Κουραβιές και η Κόμισα Μελομακάρονη μας μοιάζουν περισσότερο από όσο θέλαμε να παραδεχτούμε.
Ο συγγραφέας έφτιαξε ένα σύγχρονο παραμύθι με το μήνυμα των Χριστουγέννων για αγάπη, αλληλεγγύη και ειρήνη να περνά μέσα από το δύσκολο μονοπάτι της αυτογνωσίας. Οι μικροί μας πρωταγωνιστές θα δώσουν το καλύτερό τους σε αυτό και αξίζουν το δυνατότερο χειροκρότημά σας. Κλείνοντας, θα ήθελα να ευχαριστήσω τις συναδέλφους μου, τόσο από το ΚΔΑΠ του Πειραματικού, όσο και από το ΚΔΑΠ του 8ου Σχολείου, για την άψογη συνεργασία που είχαμε και την πολύτιμη συμβολή τους στη γενικότερη οργάνωση της γιορτής μας. Ευχαριστώ λοιπόν την Πολίνα Τιμάλιου, την οικαστικό μας, την Ήρυδα Παπακοσταντίνου Μουσικό, την Λιάδου Ελισάβετ Πληροφορικό και την Αγγελική Τιμάγκο Οικαστικό. Ευχαριστούμε για άλλη μια φορά και όλους εσάς για την παρουσία σας. Καλή μας διασκέδαση και χρόνια πολλά. Να καλωσορίσουμε και τον Δήμαρχο Φλόρινας, τον κ. Βασίλη Γιαννάκη, και ευχαριστούμε πολύ που τιμάτε με την παρουσία σας στην εκδήλωσή μας. Συνάζουν τα Χριστούγεννα και ξέρω πάντα πως εσύ θα είσαι μακριά. Νιώθω τη θλίψη αφού δεν είσαι πια εδώ. Κάζευω γύρω τα πάντα μοιάζουν γιορτινά και όπως κοιτάζω εσύ εκεί με παίρνει σαν καλά. Ήρθες για μένα, τώρα είμαστε ένα. Φεύγω στα Χριστούγεννα για μένα. Νέα είναι η λαμπάνια. Θα δώσω ένα και εσύ εμένα. Κι όλα θα είναι τότε μαγικά. Κάνε τη στιγμή μας να κρατήσει. Όχι όπως θα που είναι η κόμιση των μακάρων και που
Thank you.
είσαστε λαπάδες, μην το παρακαβάτε, την άδεια μας τα φάτε. Οι κουραβιές είμαστε γνωστοί παλικαράδες και γένους στοχούς μάτια σου φιντάδες. Όλοι εμάς προτιμάν με την άχνη ζάχαρη μας, όλα τα ξεχνάν. Μαζέψτε τα σιρόπια σας, γιατί θα φάτε τούμπες. Μόνο εμείς θα γεμίζουμε σε αγώνια και κύριε. Και το μίσος. Κάποια στιγμή έφτασαν στη μάχη και οι τοπικοί άρχοντες μήπως μπορέσουν να βάλουν τα πράγματα σε τάξη.
μέση του δρόμου όμως έγινε κάτι πολύ ξαφνικό. Ξέσπασε μία χιονοθύελλα τόσο δυνατή που δεν έβλεπαν τη μύτη τους. Για να δούμε τι συνέβη. Έτσι και έγινε και αποφάσισαν να κάνουν ανακοχή. Ξεκίνησαν λοιπόν το ταξίδι τους μέσα στην παγωμένη και σκοτεινή νύχτα. Το πρώτο πράγμα που κατάλαβαν ήταν ότι θα χρειαστούν λίγο φως. Μέσα στο δάσος ήταν όλα σκοτεινά. Για καλή τους τύχη όμως είχε εμφανιστεί το χριστουγεννιάτικο αστέρι. Για να δούμε όμως τι έγινε. Χρειαζόμαστε το δικό σου φως για να βλέπουμε ακόμα και φως. Τι να κάνει κόμμα σαν μελομακάρι, δεν είχε άλλη λύση. Αναγκάστηκε να δώσει το κοινό πορτοκάλι που είχε. Και το αστέρι με τη σειρά του συμφώνησε να τους ακολουθήσει και να φωτίσει τον δρόμο. Κάτι που μπέρδεψε τους μάγους, αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Το σκοτάδι το αντιμετώπισε. Έλα όμως που έπιασε παγωνιά και κρύο και μέσα στη νύχτα και κόντευε να κρυσταλλιάσει η ζάχαρη του κουραβιέ και το μέλι του μελομακάρου. Για καλή τους τύχη όμως συνάντησαν ένα σκύλο. Αναγκάστηκε να δώσει τα μύθελά του και ο σκύουρος τους έδωσε δύο μεγάλα κομμάτια από την κούνα του και μπόρεσαν να συνεχίσουν μέσα στο δάσος. Εκεί που πήγαιναν συνάντησαν ένα ποτάμι. Τι καινούργια συμφορά τους βρήκε αφού δεν ξέρουν να ακολουθούν. Όμως για να δούμε ποιος τους βοήθησε τελικά. Οι φίλοι μας βολεύτηκαν και πέρασαν από την άλλη όχθη του ποταμού. Σιγά σιγά άρχισαν να φαίνονται τα φώτα της πόλης από μακριά. Στον δρόμο τους όμως βρισκόταν ένα μεγάλο λιβάδι από χειμωνιάτικα τριαντάφυλλα, που όσο κι αν ήταν όμορφα, ήταν γεμάτα γκάφια. Οι κόμισα μελομακάρονοι και φων κουραπιές ήταν αδύνατο να το διασκίσουν χωρίς να τρεπιθούν 1014 φορές τουλάχιστον. Σκέφτηκαν να ζητήσουν από την πριγκίπισσα το Ρόδο να τους αφήσει να περάσουν. Απ' τα γκάφια μας δέτε. Όσο και να παρακαλάτε, πρόστιμο βαρύ τα φάτε και στην πόλη δεν τα πάτε. Δε άρα τώρα να δώσεις ίσως και να την λιώσεις. Πέρασαν και τα Ρόδα, μα δυστυχώς η περιπέτειά τους δεν είχε τελειωμένη. Νάσου μπροστά τους ένα τεράστιο χαντάκι. Πώς θα περάσουν τώρα? Νάσου πάλι ευτυχώς ένας τυποκάρτος που έγραφε γράμμα στον Άγιο Βασίλη. Η κόμισσα να μακάρουν, η γκρινιάρα όπως ήταν, αρχίζει την κλάψα και τα παρακάλια για να τους πετάξει απέναντι. Εγώ από το χαντάκι θα σας περάσω, όμως για το κότο μου τι πρόκειται να εξπάρω, μήπως για δωράκι να πάρω λίγο καρυδάκι. Τι να κάνει κόμισσα μελομακάρονη. Με βαθιά καρδιά αλλά κακόρδια έδωσε όσα καρύδια είχε και δεν είχε στο τρυποκάλι. Η πόλη ήταν κοντά. Οι δύο αντίπαλοι είχαν φτάσει στο τέλος του
στο τέλος του ταξιδιού. Πήραν κουράγιο και άρχισαν πάλι να τρώγουν. Τσακώνονταν τόσο δυνατά που τους άκουσαν και πουρώσαν ονείρων που έμενε στην άκρη του δάσου. Συγγνώμη, όχι, όχι, να μην κοιμηθούμε. Με τέτοια κούραση ούτε το Πάσχα δεν θα σηκωθούμε. Αφήστε μας να περάσουμε και αμέσως θα γωνιάσουμε. Να σας αφήσω, σίγουρα κάτι θα γυρίσω. Αχ, με σειρά θα γυρίσω, όλοι τις αφήσεις. Τα όνειρα θα γυρίσω, θα τους παλήσω. Να δώσει την άχνη ζάχαρη και ο κυκουρός των ονείρων δεν κάλεσε τον τύπο. Να σου λοιπόν επιτέλους τα δύο γλυκά έφτασαν στην πόρτα του ζαχαροπλαστείου. Οι στρατιώτες κουρακέδες και μελομακάρονες ήταν παραταγμένοι έτοιμοι να μαχηθούν. Εκείνη την ώρα ο ζαχαροπλάστης και η κόρη του άνοιγαν το ζαχαροπλαστείο. Παπα, παπα, κοίτα καλά. Τι γλυκά με είναι όλα. Εγώ είμαι περίφημη κόμμα σε μελομακάρονες. Και εγώ έχω πιάσει μου κοιτάχτηκαν όλο το πι. Ξαφνικά έστρεψαν το βλέμμα τους και κοίταξαν ο ένας τον άλλον. Ήταν απίστευτο. Δεν θύμιζαν στα αλήθεια κανέναν. Ήταν σχεδόν ύποπτο. Πια δύο μικρά κομματάκια δίνεις. Δεν μπορούσαν να το πιστέψουν. Όλες οι διαφορές τους είχαν ληφθεί. Κάτω από τα αρχαρίδια με το μέλι, τα αμύγδαλα, τη ζάχαρη και όλα τα υλικά ήταν σχεδόν το ίδιο πράγμα. Δεν το χώρεγε ο νους. Τι θα έλεγαν τώρα στους στρατιώτες τους, πώς θα τους έπειθαν να πολεμήσουν. Αυτά τα ερωτήματα τους κράτησαν σιωπηλούς για πολλές ώρες στο απέναντι φαγκάρι. Μέχρι που θυμήθηκαν πως είχαν να φάνε μία ολόκληρη μέρα και μία νύχτα. Στο τέλος συμφώνησαν και οι δύο πως τα Χριστούγεννα από εδώ και πέρα θα είχαν μοναχά γλυκά και καθόλου πολέμα. Stay.
Κοίτα, κοίτα.
και το Περαιστικούς για αυτές τις απολαυστικές στιγμές που μας πρόσφεραν. Εν ώψη των Αγίων Ημερών των Χριστουγέννων, να συνδεθώ το μήνυμα της γέννησης του Χριστού, μήνυμα αγάπης, πίδας, αναγέννησης και αλληλεγγύης, να το κάνουμε πράξη και όλοι μαζί να δημιουργήσουμε ένα καλύτερο αύριο. Καλά Χριστούγεννα, με υγεία και ευτυχισμένος ο καινούριος χρόνος. Ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία σας. Μας δίνει δύναμη για να συνεχίσουμε τόσο τον διασμό αυτό, αλλά και να τον επεκτείνουμε σε άλλες κατηγορίες οικογενειών. Ευχαριστώ πολύ. Χρόνια πολλά.